ονειμάσαι ποιος είναι του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του του μεταλείψεώς σε κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξαση. Το γιορτινό κλίμα στο λιμάνι πλαισιώνεται από τους σφυριγμούς των πλοίων, όπως μπορείτε να συνειδητοποιήσετε κι εσείς, βουτυχτάδες, οι οποίοι αναμένουν σε πολύ λίγο τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού, για να γίνει και ο αγιασμός των υδάτων στο ενετικό λιμάνι της πόλης μας. Και ήρθε η στιγμή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και της ανέλκυσής τους από τους βουτυχτάδες. Επιπάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση. Εν Ιορδάνη βαπτίζομαι Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρη. Τον ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση επεφανής. Κατανυκτικές εικόνες στα παγωμένα νερά του λιμανιού του Ηρακλείου, φίλες και φίλοι. Τρεις φορές ο Σταυρός πέφτει κατά την παράδοση στη θάλασσα. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο και βλέπετε βεβαίως και τον τυχερό, ο οποίος κρατάει στα χέρια του τον Τίμιο Σταυρό. Τώρα θα ακολουθήσει η ανέλκυσή του και ξανά η ρήψη του στα νερά του λιμανιού. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει. Έλα, αγαπητόν σε Υιόν ονόμα. Βλέπουμε βεβαίως εικόνες από το λιμάνι του Ηρακλείου σε απευθεία σύνδεση από την Κρήτη TV. Πλήθος κόσμου, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα ή δυνατόν, να βρίσκεται κοντά στον αγιασμό των υδάτων και της τελετής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται, φίλες και φίλοι, σε όλη τη χώρα, από το μικρότερο χωριό της χώρας μέχρι τις μεγάλες πόλεις. Και όση ώρα βλέπουμε σε εξέλιξη την τρίτη ρήψη του Τιμίου Σταυρού, να πούμε πως κατά παράδοση ο πρώτος βουτυχτής που πιάνει το Σταυρό είναι και ο τυχερός της χρονιάς. Δέχεται τις ευχές, τις ευλογίες, αλλά και τα δώρα. Ενώ στο παρελθόν οι βουτυχτάδες
γυρίζουν με το σταυρό από σπίτι σε σπίτι και τους φιλεύουν. Και το πνεύμα εν είδη περιτέρας ευεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτιάς δόξασι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά μας, τους κολυμβητές που έπεσαν για να πιάσουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Να ευλογεί ο Θεός τη ζωή σας, συγχαρητήρια. Να είστε άξιοι και στερεωμένοι και άξια. Βλέπω και μια κοπελιά. Να έχει, δυο. Να έχετε υγεία και τρεις. Δεν τα μετρώ σωστά από εδώ. Να έχετε υγεία και δύναμη. Είναι η αλήθεια από τις λίγες φορές που παρατηρούμε ότι μεταξύ των βουτυχτάδων στο λιμάνι του Ηρακλείου συμμετέχουν και οι γυναίκες, τρεις στον αριθμό, όπως ανέφερε και ο Επίσκοπος Κνωσού. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε ο αγιασμός των υδάτων στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η απευθεία σύνδεση της Κρήτη TV από το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου. Από όλους εμάς, χρόνια πολλά, χρόνια φωτεινά και καλή χρονιά. Καλή σας ημέρα. Οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων.